Ένας από τους δεκάδες πολιτιστικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον ομό Καβάλας είναι και η ομάδα έκφρασης ελληνικού πολιτισμού Ιχνηλάτες. Έχουμε εδώ τον πρόεδρο των Ιχνηλατών, τον κύριο Χριστόδουλο Δήμου. Κύριε Δήμου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς. Λίγα λόγια για το ιστορικό των Ιχνηλατών θα θέλαμε. Πώς ξεκινήσατε, πότε και γιατί Ιχνηλάτες? Ωραία, λοιπόν, ξεκινήσαμε το 2001. Μία ομάδα ανθρώπων που θέλαμε να προχωρήσουμε την παράδοση με τις δικές μας ιδέες. Δραστηριοποιείται στην πόλη μας, όπως είπαμε, από το 2001. Δηλαδή, λέτε με το δικό σας τρόπο, με τις δικές σας ιδέες, δηλαδή τι ήταν, ήσασταν κάπου αλλού και δεν εκφραζόσασταν? Ήμασταν όλοι οι παλιοί χορευτές σε κάποιο σύλλογο, ο οποίος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και θέλαμε να κάνουμε ένα δικό μας όνειρο πραγματικότητα. Γιατί όμως οι Ιχνηλάτες? Λίγο όποιος το ακούει το όνομα αυτό, ψάχνει για ίχνη, ψάχνει ενδεχομένως για κανένα σκύλο ο οποίος μυρίζει ίχνη. Γιατί οι Ιχνηλάτες? Η απόφαση ήταν γιατί απλά ιχνηλατούμε τα ήθη και τα έθιμα της παράδοσής μας. Αυτή τη στιγμή οι Ιχνηλάτες πόσα μέλη αριθμούν? Αυτή τη στιγμή αριθμούμε γύρω στα 80 μέλη διαφόρων ηλικιών. Ο μικρότερος από πότε ξεκινάει? Το μικρότερο μας μέλος είναι 4,5 χρονών. 4,5 χρονών. Μάλιστα. Και ο μεγαλύτερος? Είναι γύρω στα 70. Ζωή να έχει, λένε. Ωραία. Οι Ιχνηλάτες τώρα... κάποιος έρχεται εδώ στο σύλλογό σας. Τι ακριβώς θα βρει, τι τμήματα λειτουργούν εδώ? Κυρίως λειτουργούν τμήματα χορευτικά. Αλλά έχουμε ξεκινήσει να έχουμε φέτος για πρώτη χρονιά και μια θεατρική ομάδα παιδική. Δειλά-δειλά βήματα. Κάνουμε αρκετές εκδρομές που έχουν σχέση με την λαογραφία, να γνωρίζουμε πράγματα για τις παραδόσεις μας. Αυτοί οι χώροι απευθύνονται σε ενήλικες. Κάτι σε παιδιά υπάρχει? Κάτι εκδηλώσεις, κάτι πράγματα που να διοργανώνεται για μικρά παιδιά? Οι ίδιοι οι χωροί απευθύνονται και σε ενήλικες και σε ανήλικους. Κάθε χρόνο όμως έχουμε κάνει θεσμό πλέον να γίνεται το παιδικό φεστιβάλ. Είναι η τέταρτη χρονιά φέτος για μας, που το θέμα της έχει να εμφανίζονται τα παιδιά σε μία παράσταση και να μας δείχνουν τα παιδιά τις παραδόσεις που μαθαίνουν μέχρι τώρα. Μάλιστα, δηλαδή χορεύουνε, κάνουν κάποιο θεατρικό, τι κάνουνε? Κυρίως χορεύουνε και υπάρχουν κάποια έθιμα ψιλοθεατρικά που ντύνουν την παράσταση. Πέρσι είχαμε τους παραμυθάδες, οι οποίοι μας λέγανε παραδοσιακά παραμύθια από κάθε περιοχή που χορεύανε τα παιδιά. Φέτος? Φέτος είναι λίγο υποσκέψη όλο το σκηνικό. Θα δούμε πώς θα βγει. Πότε το αναμένουμε δηλαδή? Έχουμε κλείσει για 30 Μαρτίου. Σαν ημερομηνία της παράστασης. Μάλιστα. Τα περισσότερα μέλη των Ιχνηλατών προς το ποιο είδος χορού το βλέπετε να στρέφεται? Νομίζω η περιοχή μας ζητάει τη Μακεδονία. Έχουμε όμως και αρκετούς πόντιους. Βλέπουμε εκεί κάτι? Βλέπουμε, αλλά υπάρχουν και ποντιακοί σύλλογοι που ασχολούνται μόνο με το συγκεκριμένο κομμάτι, άρα όταν κάποιος θέλει κυρίως ποντιακά απευθύνεται σε αυτούς τους συλλόγους. Μάλιστα. Βλέπετε γενικώς τον κόσμο να προτιμάει να ασχολείται με την παράδοση? Έχουμε αρκετούς χορευτικούς, αρκετά χορευτικά συγκροτήματα, τα οποία δεν είναι μόνο παραδοσιακά. Έχουμε και χορευτικά με Latin, χορευτικά πιο αθλητικά. Βλέπετε τον κόσμο να προτιμάει την παράδοση? Ναι, πλέον ναι. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι η παράδοση, γενικότερα. Πλέον γιατί? Παλιότερα ήταν διαφορετικά? Παλιότερα ήταν λίγο πιο δύσκολα, απλά δεν ήταν και τόσο πολύ οι σύλλογοι. Πλέον είναι πάρα πολύ οι σύλλογοι και έχει γίνει λίγο πιο δύσκολο όσο αφορά τους χορευτικούς συλλόγους να έχουν μέλη να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή, το...
τώρα... δηλαδή τι κάνουν, ανοίγουν συλλόγους και δεν έχουν μέλη. Θα μπορούσαμε να ήμασταν ενωμένοι οι πολυσύλλογοι, να συνεργαζόμασταν πάρα πολλοί σύλλογοι και να έβγαινε μια πολύ ωραία δουλειά στην πόλη. Όχι ότι δεν συμβαίνει, συνεργαζόμαστε πάρα πολλοί σύλλογοι. Απλά είμαστε πάρα πολλοί. Κατάλαβα, ναι. Αυτό. Ωραία, εδώ ποιοι είναι οι χοροδιδάσκαλοι, από ό,τι ξέρω είστε εσείς. Ένας χοροδιδάσκαλος είμαι εγώ. Ένας χοροδιδάσκαλος μας είναι ο Παναγιώτης Ογκούλης. Και η Μαρία Ικουρούνη, η οποία έχει αναλάβει τα παιδικά τμήματα. Μάλιστα. Οικονομικά πώς βγαίνει ένας πολιτιστικός δύσκολος σύλλογος, είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι εύκολο. Και εδώ πρέπει να αναφέρω ότι εμείς σαν χοροδιδάσκαλοι στον Σύλλογο των Ιχνηλατών λειτουργούμε εθελοντικά. Και όπως εθελοντικά λειτουργεί και όλος ο Σύλλογος. Mm-hmm. Τα εισοδήματά μας πηγαίνουν σε έξοδα που έχουν να κάνουν με το χώρο. Ενίκια, ρεύματα, τέτοια και ό,τι μπορούμε να κάνουμε σε παραδοσιακές φορεσιές, γιατί έχουμε και μια πολύ μεγάλη γκάμα παραδοσιακών φορεσιών. Ναι, την οποία είδαμε πριν από λίγο. Λίγα λόγια για τον χώρο θα θέλαμε, παρακαλώ. Για τον χώρο? Ναι. Τι θα θέλαμε? Πού θα σας βρούμε? Ωραία, εγώ ήρθα τώρα σας βρήκα. ένας άλλος που θέλει. Ωραία. Λοιπόν, η διεύθυνση είναι Ευγενείου Ιορδάνου 4α. Είναι πίσω από την εκκλησία του Αγίου Γεώργιου. Την οποία τη βλέπουμε εδώ πέρα. Την οποία, ναι, είναι δίπλα μας. Ποιες ώρες δηλαδή μπορεί να σας βρει? Τις Δευτέρες από τις 6.30 μέχρι τις 8. Τις Τρίτες από τις 8 μέχρι τις 8.30. Τετάρτες από τις 7 μέχρι τις 10.30. Και Παρασκευές από τις 8 μέχρι τις 9. Ωραία. Κύριε Δήμου, για σας η παράδοση τι είναι? Δεν ξέρω να σου απαντήσω τώρα. Είναι λίγο δύσκολο ερώτημα, Ναι, συγγνώμη. Παράδοση. Την παράδοση μπορούμε να, σαν λέξη να τη βάλουμε σε πάρα πολλά πράγματα. Για μένα είναι ο παραδοσιακός χορός. Είναι ότι μεταφέρουμε αυτό που μάθαμε από γενιές σε γενιές, σε νέες γενιές. Γιατί και εμείς το μάθαμε και το μεταφέρουμε. Ουσιαστικά δηλαδή η ιστορία και η παραδοση, η ιστορία του τόπου μας, η ιστορία των ανθρώπων. Και ο πολιτισμός μας, θα έλεγα. Είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού μας και αυτό. Άρα, όσο υπάρχουμε εμείς, υπάρχει και πολιτισμός. Πιστεύετε ότι αυτό δηλαδή δύσκολα θα σβήσει στα επόμενα χρόνια? Θεωρώ πως ναι, δύσκολο θα σβήσει, κάνοντας και έχοντας μέλη και αυτά τα μέλη να μπορούμε να τα κάνουμε να αγαπήσουν αυτό το πράγμα. Εκτός από την Καβάλα, πού άλλο έχετε χορέψει? Έχουμε χορέψει στην Ήμβρο, έχουμε χορέψει στην Κωνσταντινούπολη, έχουμε χορέψει στην Κοζάνη, έχουμε χορέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Εκτός Βαλκανικής? Όχι, δεν έχουμε βγει ακόμα. Επειδή είπατε για Ήμβρο και Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό. Ναι. Ήταν δύο μέρη τα οποία μας καλέσανε και πήγαμε και χορέψαμε και ήταν και πολύ ωραία εμπειρία. Γενικώς ήταν, ναι, οι καλύτερες σας εμπειρία μέχρι τώρα η Κωνσταντινούπολη? Η Ήμβρος νομίζω ήταν από τις ωραίτερες. Ποιο λόγο? Υπήρχαν πολλά συναισθήματα που είχαν να κάνουν με την ιστορία μας. Όχι χορευτικά. Υπάρχουν μέλη που έχουν καταγωγή από την Ήμβρο? Εμείς όχι, δεν έχουμε μέλη. Απλά έτυχε. Ήμασταν τυχεροί και έτυχε.